Οι λέξεις «δήμος» και «έργων» μας έδωσαν τη λέξη «δημιουργία». Αυτή είναι η επόμενη κατηγορία που θα βραβεύσουμε απόψε στα Τράπεζα Κύπρου Man of the Year Awards 2021. Μια νέα κατηγορία στο θεσμό, ώστε να τιμήσουμε τους άνδρες εκείνους των οποίων το έργο έχει την πραγματική έννοια της λέξης, με οικουμενική απήχηση και με κοινωνική σπουδαιότητα. Καλώς στη σκηνή δύο επιφανείς δημιουργούς, τον Κωνσταντίνο Οδυσσέος, Media Man 2001 και Media Persona 2004, και τον Αχιλλέα Γραμματικόπουλο, ηθοποιό της χρονιάς 2006. Πολλοί διανοούμενοι και στοχαστές έχουν διατυπώσει ορισμούς για το τι είναι η δημιουργία. Για τον Μπαμπινιώτη είναι το αποτέλεσμα της έμπνευσης και της προσπάθειας, ειδικά όταν το αποτέλεσμα αυτό χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία στη σύλληψη και στην εκτέλεση των ιδεών. Πάμε να δούμε το βίντεο με τους υποψήφιους στην κατηγορία Δημιουργία. Αυτοί είναι οι υποψήφοι στην κατηγορία Δημιουργία. Σταύρος Χριστοδούλου, Μάριος Ιωάννου Ηλία, Μάριος Τακούσης, Μίνωας Παπάς, Γιώτης Κατσαμπάς. Αχιλλέα. Να προσθέσω ότι ο Μπαμπινιώτης λέει και κάποια άλλα που δεν με αφήσες να πω. Α, νόμιζα έβαλες τελεία. Όχι. Ήθελα να πω λοιπόν ότι για να χαρακτηριστεί δημιουργία κάτι πρέπει να υπάρχει σε αυτό πρωτοτυπία. Ναι. Και πρωτότυπος, μάλλον δημιουργός, είναι αυτός ο οποίος έχει την ικανότητα να παράγει πρωτότυπες και νέες μορφές. Αυτός θεωρείται δημιουργός. Τώρα δηλαδή κάτι από όλα αυτά είμαι κι εγώ. Όχι έτσι. Πού τα είπες όλα αυτά απ' έξω? Δεν γίνεται να υπάρχουν 5 βραβεία δημιουργού για 5 ανθρώπους που πραγματικά έχουν δώσει τα καλύτερα. Τέλος πάντων. Ωραία θα ήταν. Ο δημιουργός που βραβεύεται απόψε δεν έχει ξεχωρίσει μόνο για το έμφυτο ταλέντο του. Έχει διακριθεί για την ευρηματικότητα που χαρακτηρίζει κάθε έργο του, η οποία είναι τόσο καινοτόμα που τον έχει κάνει έναν από τους πιο περιζήτους στον τομέα του ανά το παγκόσμιο. Στα έργα του κυριαρχούν δύο στοιχεία, τα αντισυμβατικά ασυνήθιστα στοιχεία και η βαθιά αγάπη και σύνδεσή του με τον κυπριακό και ελληνικό πολιτισμό. Ένας άξιος πρεσβευτής του τόπου μας στο εξωτερικό, όπου έχει χαρακτηριστεί ως πρωτοπόρος μεταξύ των υπολείπων της γενιάς του και παιδί θαύμα της σύγχρονης μουσικής. Νικητής, λοιπόν, στην κατηγορία Δημιουργία, ο μάγος των ήχων, μουσικοσυνθέτης, κύριος Μάριος Ιωάννου Ηλία. Πάμε να δούμε ένα βίντεο για τον νικητή σε αυτή την κατηγορία. Μάριος Ιωάννου Ηλία, με αέναη και πολυσχηδή δράση σε όλο τον κόσμο. Το παιδί θαύμα της σύγχρονης μουσικής, όπως έχει επανειλημμένως χαρακτηριστεί, έχει διακριθεί με διεθνή βραβεία τα τελευταία χρόνια σε σπουδές καλλιτεχνικές συνάξεις παγκοσμίως. Το ταλέντο και η σπίθα του παφίτη καλλιτέχνη Μάριο Ιωάννου Ηλία συνέβαλαν στο να εξαπλωθούν η φήμη και το ταλέντο του διεθνώς και τελικά να φτάσουν και στη γενέθλια γη του. Έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως ο άνθρωπος στον κόσμο της μουσικής για μνημειώδη γεγονότα. Μετά την υλοποίηση του ήχου του Βλαδιβοστόκ, το οποίο βραβεύθηκε με τον Grand Prix Silver Archer της Άπο Ανατολής, η Ιαπωνική κυβέρνηση του ανέθεσε την υλοποίηση του ήχου του Κιώτο. Σε αυτή τη σειρά ακολουθεί ο ήχος της Μόσχας. Στις επερχόμενες πρεμιέρες περιλαμβάνονται το ορατόριο «Πονεμένες Παναγίες», «Ανάθεση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας» και το κονσέρτο «Η Τρομπέτα του Θεού», «Ανάθεση της Φιλαρμονικής Ισπανονίας» στην Ουγγαρία. Το τελευταίο του έργο «Ελευθερία», «Ανάθεση των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ», με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, το έργο «Ματριώσκα» για 289 εκτελεστές ματριωμήν έκανε πρεμιέρα στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου ρεκόρ Guinness στο Κόμπε της Ιαπωνίας. Το βραβείο στην κατηγορία Δημιουργία απονέμεται στο Μάριο Ηλία Ιωάννου.
Καλησπέρα και από μένα. Εγώ, σε αντίθεση με κάποιους δημιουργούς, ίσως μη δημιουργούς, έχω γράψει τα λόγια και θα ήθελα να τα πω έτσι πιο συνθετημένα. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω το θεσμό των βραβείων Τράπεζα Κύπρου Man of the Year για αυτή την τιμητική διάκριση στο έργο μου. Η τέχνη προηγείται. Ανοίγει πάντα το δρόμο. Σύμφωνα με τον Ευγένιο Ιονέσκο. Να μου επιτραπεί εδώ να πω και τη συνέχεια αυτής της φράσης, αν και δεν την είχα στο νου μου. Έτοιμε, κύριε Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε. Η συνέχεια της φράσης είναι ότι η τέχνη προηγείται και η πολιτική ακολουθεί. Με αφορμή τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, να θυμηθούμε μία λαϊκή ζωγραφιά του Θεόφιλου από τη Λέσβο του 19ου αιώνα, στην οποία ο Ρήγας Βελεστινλής υποβαστάζει την Ελλάδα μαζί με τον Αδαμάντιο Κοραή. Ρήγας και Κοραής υπήρξαν προτεργάτες του ελληνικού διαφωτισμού και πρόδρομοι της ελληνικής επαναστάσεως. Ο Κοραής ήταν εκείνος που μετέφρασε και χρησιμοποίησε τη λέξη «πολιτισμός» στη νεότερη Ελλάδα, από την αγγλική «civilization». Την ταύτισε με τα ανώτερα προϊόντα του τρόπου ζωής μιας κοινότητας, συγκεκριμένα με την υψηλή τέχνη συν της φιλοσοφίας και των επιστημών. Η έννοια του πολιτισμού διευρύθηκε από τον ιστορικό Φαβρ και έγινε συνώνυμο αρετών, της διακριτικότητας, της ειλικρίνειας και της ευγένειας. Σε αυτό το πνεύμα, στη βάση της αυθεντικής μας κληρονομιάς, θεωρώ καθήκον μου να συνεχίσω την καλλιτεχνική μου προσφορά για το ωφέλιμο της κοινωνίας και την παρακαταθήκη της σύγχρονης δημιουργίας στα πλαίσια μιας οικουμενικής και πανανθρώπινης διάστασης. Σας ευχαριστώ πολύ.